Μαζί με τον ψηλό της ΑΕΛ, το πήγε σταφ με την πρώτη κατοχή στον Απόλλωνα. Απόλλωνας παίζει επίσης με τον Νικόλα Παπαδημητρίου, που νέα ομάδα και αυτόν. Πρώτη επίθεση για τον Απόλλωνα. Το σούτ για τρεις στο σίδερο. Προσπάθεια κοντά στο καλάθι από τον Μόλσον. Η μπάλα καταλήγει στο Flowers. Το σούτ για τρεις. Goal foul. Τρίποντο φάουλ για την ΑΕΛ. Κρατάει την μπάλα η ΑΕΛ. Ο Watts. Η έξτρα πάσα στη γωνία για τρεις μέσα. Τρίποντο από τον Σαμάρ Σάμουελ Σκιβάντς. Η ΑΕΛ γρήγορα στο fast break. Καλάθι φάουλ. Από ένα επίθεση, ωραία πάσα του Πετράκη στο Σισε, ο οποίος πετυχαίνει ένα ωραίο reverse layup, 14-8. Πέρασε μέσα ο Πέταρ Στράβιτς. Και ο Πέταρ Στράβιτς είναι Κύπριος, ευχαριστώ όπως και ο Καλ Γουάτς. Τρίποντο για την ΑΕΛ, το επιμέρου σκορ καλύτερα από το 6-6 στο 17-8. Καλά τη φάουλ για τον Απόλλωνα, στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ποιος θα κάνει και το shoot για 3, μέσα. 31-23 τέλος της πρώτης περίοδου. Είτε δεν θα τον ακολουθήσουν, είτε θα έχουν διάφορα ύψους. Αν βρει μπροστά του, για παράδειγμα, μια ζώνη. Καλάθι στο ζωγραφιστό από τον Μόλσον, ο οποίος έκατσε λίγο στον πάγκο αφού είχε κάνει γρήγορα δύο φάουλ. Το cbftv.net μέσα από τις ρομποτικές κάμερες. Watts για τρεις. Τρίποντο και η ΑΕΛ μπροστά με 18. 50-30. Σισε σταματάει, γυρίζει, εκτελεί. Να το καλάθι που έψαχνε εδώ και ώρα ο Απόλλωνας. Στην ΑΕΛ. Γενικά η Κάλια Παπαδοπούλου δεν φοβάται να βάλει μικρούς. Το είδαμε και πέρσι. Σιούτ για τρεις από τη γωνία, εύστοχος ο Σισε. Καλύτερος παίχτης του Απόλλωνα σήμερα. Ο Τζόναθαν Σισε. Γιβάντς για τρεις. Μέσα. 2-2 τρίποντα για ΑΕΛ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Άστοχο σουτ για τον Απόλλωνα. Νέο τρίποντο για ΑΕΛ με το Flowers. Μέσα και αυτό. 3-3 τρίποντα για ΑΕΛ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Χάζεψε το αμυντικό rebound. Σουτ για τρεις. Μέσα αυτή τη φορά από τον Πετράκη. Το τρίποντο με ψάχνει εδώ και πολλή ώρα. 3-11 τρίποντα για τον Τζο Πετράκη. Και ο Απόλλωνας μειώνει στους 5. 64-59. Προσπαθήσει να ροκανίσει τη διαφορά όσο περισσότερο μπορεί πριν το τέλος της περίοδου. Σισε βάζει άλλο ένα καλάθι. Και τώρα έχουμε 10 δευτερόλεπτα για το τέλος, όλα για την ΑΕΛ. 50-30. Στο δεύτερο, στο τρίτο δεκάλεπτο προηγήθηκε με 18. Ο Απόλλωνας μείωσε σε 5. Και να δούμε αν ο Απόλλωνας θα συνεχίσει να κάνει άλλη μια προσπάθεια να μειώσει για τρίτη φορά. Ο Απόλλωνας έχει 10-32. Σπάσιμο της μέσης, κρεμάστηκε στον αέρα ο Hawkins και πέτυχε το καλάθι για τον Απόλλωνα, μειώνει στους 8. Νέο τρίποντο μέσα από τον Γκιβάντς, 8,5 λεπτά για το τέλος. Η στήριξη των φιλάθλων είναι πάρα πολύ σημαντική στο μπάσκετ, ειδικά από τη στιγμή που δεν επιτρέπεται η μετακίνηση φιλάθλων. Μια ομάδα με καλή έδρα έχει πλεονέκτημα. Το είδαμε με την ΑΕΛ, το είδαμε με τον ΑΠΟΕΛ. Και ο Απόλλωνας πέρσι έφερε κόσμο σε παιχνίδια και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Τρίποντο για την ΑΕΛ. Αλλά και πάλι η ΑΕΛ, ενώ προηγήθηκε με 7 στις αρχές της, ήταν μπροστά με 7 στις αρχές της περίοδου, στη συνέχεια κατάφερε και εκτόξευσε τώρα τη διαφορά με 100 στάρα από το Flowers στο 176. Δεν θα βγάλει την επίθεση ο Μονιάτης, σεβαστή το αντίπαλο. 105-79 θα είναι το τελικό σκορ όπως όλα δείχνουν. Εδώ στον Νίκο Σολομονίδης ήδη δίνουν τα χέρια οι άνθρωποι των δύο ομάδων. Το ντέρπι της Λεμεσού στο μπάσκετ ολοκληρώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Νίκη για την ΑΕΛ. 105-73 κόντρα στον Απόλλωνα και ξεκίνημα με το δεξί για την ομάδα της Κάλλιας Παπαδοπούλου στη φετινή σεζόν.